Κράτη, η Ιουγκοσλαβία πρέπει να επισημάνουμε είναι μια αρκετά μεγάλη χώρα. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε τουλάχιστον απόψε μια καινούργια επίθεση του ΝΑΤΟ που τουλάχιστον στην περιοχή του Βελιγραδίου εκδηλώθηκε μεν με μια πολύ ισχυρή έκρηξη όπως σας είπα που πραγματικά συγκλώνησε ακόμα και το κέντρο της πόλης, έστω και αν αυτό είναι έρημο, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις αμέσως επόμενες ώρες, ίσως και τα αμέσως επόμενα λεπτά και κυρίως δεν μπορούμε να πούμε τι γίνεται σε άλλα σημεία της Γιουγκοσλαβικής επικράτειας. Από ό,τι φαίνεται πάντως και από τις πληροφορίες που έχουμε, το ΝΑΤΟ πραγματικά κλιμακώνει την επιχείρησή του αυτή, κλιμακώνει τις επιθέσεις του εναντίον των γιουγκοσλαβικών στόχων. Και τέλος, μια έτσι ακόμα πληροφορία που αυτή τη φορά έτσι μπορούμε να την πούμε με κάποια βεβαιότητα είναι ότι εδώ στο Βελιγράδι όλες αυτές τις ημέρες που βρισκόμαστε έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνούμε με κάποιες πηγές οι οποίες βρίσκονται αρκετά κοντά στην γιουγκοσλαβική ηγεσία. Αυτές οι πηγές λοιπόν μας λένε ότι η γιουγκοσλαβική ηγεσία πολιτική και στρατιωτική δεν δείχνει ακόμα και σε επίπεδο προσωπικό κανένα σημάδι υποχώρησης. Είναι αποφασισμένη δηλαδή να κρατήσει μέχρι το τέλος. Αργύρη, θα τα πούμε και σε επόμενες συνδέσεις μας, γιατί πρέπει να κλείσουμε αυτήν εδώ τη σύνδεση. Ισχυρότατη λοιπόν έκρηξη συγκλώνησε απόψε το Βελιγράδι. Για ό,τι νεότερο, κυρίες και κύριοι, θα σας ενημερώσουμε και πάλι. Δεν έφεραν καθόλου Ελλάδα, ενώθεραν μόνο τα Σκόπια και μάλιστα είπαν ότι έπεσε σε σκοπιανό έδαφος. Αυτή είναι μια είδηση που έδωσαν πριν από λίγο οι ίδιοι. Δεν ξέρω αν μπορεί κατά κάποιο τρόπο να επιβεβαιωθεί ή αν τι θα πει το ΝΑΤΟ για αυτό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η επίθεση θα συνεχιστεί μέχρι αργά το βράδυ. Αυτά τα έχει από εδώ. Η κατάσταση παραμένει, όπως σας είχα πει και στα προηγούμενα δελτία, πάρα πολύ έκρηθμη, με αποτέλεσμα ο κόσμος να είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος και φοβισμένος. Τάκη. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε κύριε Σικη, τον κύριο Γεωργιάδη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Χαβιέ Σολάνα, ανακοίνωσε απόψε ότι η συμμαχία πέρασε στη δεύτερη φάση των επιχειρήσεων και έτσι διευρύνονται οι επιθέσεις εναντίον των Σέρβων. Συνδυόμαστε αμέσως με την αίθουσα δορυφορικών λήψεων και την Ντέμι Χατζή που θα μας πει όλες τις εξελίξεις. Ντέμι. Η απόψινη νύχτα αναμένεται να είναι η χειρότερη από τότε που άρχισαν οι επιθέσεις του ΝΑΤΟ εναντίον σερβικών στόχων. Και αυτό γιατί, όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Χαβιέ Σολάνα, περάσαμε ήδη στη δεύτερη φάση των επιθέσεων. Αυτό σημαίνει ότι τα νατοϊκά αεροσκάφη θα πετούν πλέον πιο χαμηλά και πιο αργά και θα έχουν νέους στόχους. Δηλαδή, θα χτυπήσουν τάγκς, πυροβολικό και άλλα βαρέα όπλα, κέντρα μεταγωγών και κινητών διοικήσεων, αλλά και την σερβική αεράμινα, όπως έκαναν και τις προηγούμενες τρεις νύχτες. Έχουν ξεκινήσει αυτή την ευρείας κλίμακας επίθεση με στόχο, όπως είπε ο κύριος Σολάνα, να αντιμετωπίσουν τα σερβικά στρατεύματα που πλήττουν τους αλβανοφόνους αυτές τις ημέρες. Από τότε δηλαδή που άρχισαν οι ανατοϊκές επιθέσεις. Όπως είπε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, τα χτυπήματα αυτά πλέον θα είναι γρήγορα και αποτελεσματικά και ότι δείχνουν την αποφασιστικότητα και την ενότητα του ΝΑΤΟ. Ο κύριος Σολάνα τόνισε ότι η απόφαση να περάσουμε στη δεύτερη φάση πλέον της επιχείρησης ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη και των 19 κυβερνήσεων των συμμαχικών χωρών. Μάλιστα. Ευχαριστούμε και την Ντέμι Χατζή, κυρίες και κύριοι. Με τον εφιάλτητο σιρήνων που προαναγγέλνουν τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, ζουν καθημερινά οι κάτοικοι σε ολόκληρη τη Σερβία. Στο άκουσμά τους, οι άμαχοι τρέχουν να κρυφθούν στα καταφύγια για να γλιτώσουν από τα τυφλά χτυπήματα των έξυπνων πυράβλων του Μπιλ Κλίντον. Ο κ. Γεωργιάδης βρέθηκε σε ένα από τα καταφύγια και κατέγραψε με την κάμερα του Σταρ την αγωνία, το φόβο αλλά και την οργή αυτών των αθώων ανθρώπων που μπήκαν στο στόχαστρο του πλανητάρχη χωρίς να φταίνει σε τίποτα. Η ιστορική πόλη του Νις αναγκάζεται να μεταφερθεί από την ώρα που πέφτει το σκοτάδι μέσα στα υπόγεια καταφύγια. Κάθε πόλη και χωριό ζει με το φόβο της νέας επίθεσης. Στην πρωτεύουσα, όπου ο κόσμος είναι περισσότερος και το άγχος μεγαλύτερο, οι στόχοι είναι πιο κοντά στους απλούς πολίτες και αυτό κάνει τον εφιάλτη ακόμα πιο έντονο. Οι πληροφορίες υπήρχαν από νωρίς. Θα χτυπηθεί σήμερα το Βελιγράδι. Η πόλη βυθίστηκε στο σκοτάδι και ο κόσμος έτρεξε στα καταφύγια. Εδώ, σε ένα καταφύγιο, βρισκόμαστε κι εμείς. Ας παρακολουθήσουμε μαζί πώς αντιδρούν οι κάτοικοι του Βελιγραδίου. Μια βραδιά στο καταφύγιο της γειτονιάς. Ξαφνικά νιώθεις ξένος και παρήσακτος. Μικροί και μεγάλοι στριμωγμένοι κάτω από τη γη δεν ξέρουν καν τι συμβαίνει επάνω στα σπίτια τους. Χειροκροτούν όταν βλέπουν τους Έλληνες και εμείς μόνο αμήχανα κοιτάζουμε. Γιατί αυτή η αυθόρμητη αντίδραση? Θέλουν να αισθάνονται ότι κάποιοι νοιάζονται για αυτούς? Τι σημαίνει για ένα παιδί να είναι κλεισμένο εδώ μέσα?
Εδώ στο καταφύγιο, στα πρόχειρα κρεβάτια, οι πολύ μικροί παίζουν με τα παιχνίδια που έφεραν από το σπίτι. Αυτά είναι παιχνίδια για πολύ μικρά παιδάκια. Για μια ηλικία που δεν ξέρει τι θα πει πόλεμος. Οι μεγαλύτεροι έχουν επιλέξει άλλα παιχνίδια. Do you speak English? Yes, I do. How do you spend your time here? We play young. Do you afraid? Well, a bit, like all of us here. How do you feel about this situation? Terrible. I'm a student, I want to study. I don't want to be in war. How far do you think that it will continue? No, I don't know. It's my first time. If now it was just near you, a pilot of an aeroplane, what would you tell him? Well, nothing. I hope he would all see us like this, and I suppose he's a man too. Will you ask him to come here and stay for a few hours? Of course, to see how it is, to be down here and not up there. How old are you? 19. You're going to university? Yes. I study biochemistry. Η κατάρα του πολέμου δεν μπορεί παρά να είναι κατάρα. Εκεί κάτω στο υπόγειο φροντίζουν τον εξαρισμό. Εντάξει. Φροντίζουν να υπάρχει ρεύμα και νερό. Εντάξει. Κανένας όμως δεν θα μπορέσει ποτέ να εξασφαλίσει χαμόγελα εκεί κάτω από τη γη του πολέμου. Χειροσύμα ηθικών αξιών χαρακτηρίζει τις αεροπορικές επιτροπές του ΝΑΤΟ στη Νέα Ιουγκοσλαβία ο αντιπρόεδρος της Ιουγκοσλαβικής κυβέρνησης Βουκ Ντράσκοβιτς με αποκλειστική συνέντευξή του στο ΣΤΑΡ και τον Κώστα Ρίζο. Καταγγέλει επίσης ότι οι νατοϊκοί πύραυλοι έπληξαν κυρίως νοσοκομεία και σχολεία και ότι τα περισσότερα από τα θύματα ήταν άμαχοι. Τη στιγμή που χτυπούν οι σιρήνες πάνω από το Βελιγράδι, τη στιγμή που ένας λαός αρνούμενος να ξεχάσει τις ρίζες του και την ιστορία του αντιστέκεται απέναντι στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, καταφέραμε και μιλήσαμε με τον αντιπρόεδρο της Ιουγκοσλαβικής κυβέρνησης Βουκ Ντράσκοβιτς. Ήταν στο γραφείο του και περίμενε το κάλεσμά μας. Ρέστε μισά τα τρένο του, κάχβε σιτουάτσιο Μπεόγραντου. Παρκάω η Γιούτσε, κάω η Πρέσκο Ναγκαντάνα, σβάκι τρει σάτα σιρένε να γιάβει ο βάζο μου ούσμπονου. Imali smo u posljednjih nekoliko sati dva žestoka udara agresorskih snaga na neke objekte u Beogradu, ali osjećanje nevinosti i pravde ujedinilo je narod, ujedinilo je političke partije, ujedinilo je sve ljude u odlučnosti da ovako izloženi jednom besprimernom zločinu i agresiji pred očima celoga sveta izdržimo, jer mi nemamo izbora. Mi moramo da branimo svoju zemlju, mi nikoga nismo napali, mi smo žrtve agresije i velikog zločina. Recite mi, da li su tačni podaci da ima dosta mrtvih i ranjenih i da se radi uglavnom o civilnom stanovništvu? Ima mnogo žrtava i to i među civilima. Naša televizija je malo čas prikazala slike ranjene dece čak. Gađali su nam škole, gađali su nam studentske domove, gađali su i bolnice. Koji je sljedeći korak vlade? Slučajevi rata i mira su u rukama agresora. Jer oni su započeli rat i onog trenutka kad oni daju šansu miru, imat ćemo mir. Bila je donekle sa optimizmom ovdje shvaćena izjava američkog predsjednika Clintona. Rekao je da put ka miru vodi preko široke autonomije Kosova u Srbiji i prema srpskim zakonima. To su optimističke reči ukoliko ih je predsjednik Clinton izgovorio iskreno. Međutim, konfuziju unose u celu stvar neke druge činjenice. Ne može se istovremeno govoriti, ne mogu se govoriti ovi principi i davati ovi predlozi koje mi apsolutno prihvatamo, da, a onda pod bombama tražiti da potpišemo neki tekst iz Pariza koji je potpuno suprotan ovome što je rekao predsjednik Clinton. Apsolutno. U tom dokumentu formira se Kosovo kao treća republika i gotovo kao nezavisna država. Recite mi, kakve poruke vam stižu od srpskog naroda? Kako osjeća srpski narod taj trenutak? Pa, Srbi širom sveta ovo doživljavaju kao napad na njih. Što je i logično. Gotovo polovina američkog kongresa je protiv agresije na našu zemlju. U italijanskom parlamentu je gotovo pobuna. Italija je postiđena.
Francuska je oborila glavu od stida, njihova vlada ima velike probleme. U britanskom parlamentu mnogi časni ljudi dižu glas protesta i pitaju se šta je ovo, kakva je ovo agresija, kakvo je ovo kršenje međunarodnog prava, kakva je ovo Hirošima, Hirošima moralnih i zakonskih normi našeg sveta. Ili možete da pošaljete neku poruku grčkom narodu? Grčka nam ponovo pokazuje bratsku ljubav. Mi vam Grci ovo nikada nećemo zaboraviti i doći će neko vreme pobede ovih velikih principa male Srbije kada ćemo, kada ćemo naći načina da vam uzvratimo na bratski način i u svakoj prilici kad Grcima bude potrebna pomoć imat ćete i od nas Srba kao od rođene braće. Hvala vam puno. Hvala vam velika. Με μαύρη κορδέλα στη φανέλα τους θα αγωνιστούν σήμερα στο μεγάλο ντέρμπι του μπάσκετ οι Σέρβοι αθλητές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ιουγκοσλαβίας. Υπήρξε καμία αντίδραση σε, αυτό το, σε αυτή την έκκληση που απίθυνε ο Wesley Clark, ο γενικός ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, προς, σχεδόν προσωπικά προς τον Μιλόσεβιτς? Όχι, δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Μάλιστα σήμερα ο Ιουγκοσλάβος πρόεδρος, ο οποίος συναντήθηκε εδώ στο Βελιγράδι με τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας της Ουκρανίας, δήλωσε ότι, ότι δεν έχει σκοπό να ακούσει οτιδήποτε και να υπογράψει κάτι το οποίο του ζητεί η Δύση, να συνθηκολογήσει δηλαδή υπό την απειλή των βομβαρδισμών και των επιδρομών που δέχεται καθημερινά η χώρα του από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι. Αν έχουμε λίγο χρόνο, ναι, μόνο να προσθέσουμε, ναι, ότι σήμερα αποφασίστηκε ως την ελληνική πρεσβεία να αποχωρήσει το βοηθητικό προσωπικό. Το βοηθητικό προσωπικό θα εκενωθεί από την πρεσβεία, θα παραμείνουν μόνο, θα παραμείνουν μάλλον 18 άτομα, μεταξύ αυτών ο πρέσβης και όλοι οι διπλωματικοί υπάλληλοι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε Νίκο, θα ξανασυνδεθούμε αν χρειαστεί. Σιρήνες συναγερμού είχαν κυρίες και κύριοι απόψε και στην Πρίστινα. Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας του Κωσυφοπεδίου βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας από χθες το βράδυ, καθώς δεν έχει σημάνει ακόμα το τέλος του συναγερμού που ξεκίνησε την περασμένη νύχτα. Ακόμη μια δραματική νύχτα περιμένει τους κατοίκους της Πρίστινας. Σε ένα δωμάτιο με τραβηγμένες τις κουρτίνες, μισάνυχτα τα παράθυρα και κάτω από το φως του λιχναριού ή του κεριού να αφουκράζονται τους ήχους, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσουν τα μηνύματα που στέλνουν. Ισχυρός σειρώμενος ήχος που καταλήγει σε δυνατό κρότο και κατά κανόνα ακούγεται μετά από μια εκθαμβωτική λάμψη, είναι αυτός που φοβίζει περισσότερο. Το έδαφος σύεται, τα δάμια θρίζουν. Πράγμα που δηλώνει ότι ο στόχος ήταν πολύ κοντά στην πόλη. Σήμερα οι σιρήνες ήχησαν για πρώτη φορά στις 4 τοπική ώρα το απόγευμα, προκαλώντας μια νέα δυσάρεστη έκπληξη, αφού ο κόσμος δεν είχε συνηθίσει να αισθάνεται την απειλή τόσο νωρίς. Εχθές βράδυ οι επιδρομές άρχισαν στις 7 τοπική ώρα. Γενική είναι εκτίμηση πάντως ότι δεν είχαν την ισχύ των προηγούμενων ημερών, τουλάχιστον όσον αφορά την Πρίστινα. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν τρεις δυνατές εκρήξεις που είχαν το γνώριμο ήχο που αφήνει πίσω του ο πύραυλος όταν εκρηγνύεται. Σε αντίθεση με την Πρίστινα, οι νοτιοδυτικές πόλεις του Κωσόβου έζησαν εφιαλτικές στιγμές. Η συσσόρευση Ιουγκοσλαβικών στρατευμάτων κατά μήκος των συνόρων με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Αλβανία κάνουν την περιοχή στόχο προτεραιότητας για τα ανατολικά αεροσκάφη. Το θέμα των προσφύγων και η αντιμετώπιση τους σε συνεργασία με τις όμορες χώρες κυριαρχεί στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ταυτοχρόνως η εδαφική ακεραιότητα της χώρας και η διατήρηση των υφισταμένων συνόρων υποστηρίζεται από όλο τον πολιτικό κόσμο των Σκοπίων. Δραματική έκκληση στον πρόεδρο Κλίντον έκανε σήμερα ο κύριο Γκλιγκόροφ, προκειμένου να γίνουν προσπάθειες μιας ειρηνικής διευθέτησης του προβλήματος στο Κωσυφοπαίδιο, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι η Ευρώπη στα τέλη του αιώνα δεν χρειάζεται αταβισμούς και ότι υπάρχουν ακόμη δρόμοι για μια ειρηνική διευθέτηση του θέματος. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση Γεωργιεύσκη αναζητά έναν ψύχρεμο πολιτικό βηματισμό λίγους μήνες μετά την για πρώτη φορά συμμετοχή των περισσότερων μελών της σε κυβερνητικούς τόπους. Στην πρώτη επίσημη κυβερνητική ενημέρωση των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα Σκόπια από την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Λουντμίλα Κυπριάνοβα, υπογραμμίστηκε για μία ακόμη φορά η επιθυμία των Σκοπίων να παραμείνουν όσο το δυνατόν αμέτωχα στις δραματικές εξελίξεις και στα τεκτενόμενα στην περιοχή, κάτι που εύλογα φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολο. Ισχυρές φήμες αλλά και μαρτυρίες προσφύγων πάντως μιλούν για βίαιες επιχειρήσεις εθνοκάθαρσης των Σέρβων σε αλβανικά χωριά του Κωσυφοπεδίου, όπως το χωριό Σέτιστε, που μετά την βίαιη εκένωσή του παρεδόθη στις φλόγες. Παρ' όλα αυτά, η τοπική κοινωνία εδώ στα Σκόπια φαίνεται ψύχρεμη, ενώ η κίνηση σε γενικές γραμμές παραμένει αναλύωτη. Τις δύο τελευταίες μέρες η κίνηση στο κατάστημα είναι ήρεμη, ο κόσμος ψωνίζει
κανονικά είναι μια νορμάλ ημέρα. Σε κάθε περίπτωση τα επόμενα 2-24 ώρα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, κάτι που πάντα ανεπίσημα αλλά και πάντα επίμονα υπογραμμίζει η πολιτική ηγεσία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, που βρίσκεται στη Ζάκυνθο, εξέφρασε τη συμπάθεια του ελληνικού λαού προς το λαό της Ιουγκοσλαβίας, σχολίασε όμως ότι τα συναισθήματα θα πρέπει να καταστέλλονται όταν αυτό εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Κατά την επίσκεψή του στη Ζάκυνθο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαινίασε το ιστορικό μουσείο που ανακαινίστηκε και επεκτάθηκε με την βοήθεια κοινοφελών ιδρυμάτων σε συνεργασία με την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Από την Ζάκυνθο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην κρίση στο Κωσυφοπαίδιο και εξέφρασε τα αισθήματα συμπάθειας του ελληνικού προς το σερβικό λαό. Χαρακτηριστική ήταν η αποστροφή του πρόεδρου της Δημοκρατίας όταν στην Ομαρχία ένας σύμβουλος σχολίασε τις δραματικές εξελίξεις στο Κόσοβο. Ούτε μόνοι μας ζούμε, ούτε έχουμε μόνοι μας τη δυνατότητα να επιλύσουμε τα προβλήματά μας. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, όλες οι χώρες της Ευρώπης και πολύ περισσότερο σαν τη δική μας, που έχει περισσότερα προβλήματα από τις άλλες, υποχρεούμεθα πολλές φορές να καταστέλνουμε τα αισθήματά μας προκειμένου να υπηρετήσουμε άλλους σκοπούς, οι οποίοι είναι επίσης σπουδαίοι. Αλλά τη συμπαθιά μας, ότι την έχει όλος ο σερβικός λαός, ο οποίος γενναίος και υπερηφάνος αγωνίζεται υπέρ των δικαιωμάτων, και αυτό είναι. Ο κύριος Στεφανόπουλος εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για την τουριστική κίνηση της Ζακύνθου, αναφέρθηκε στην πρόοδο του νησιού, αλλά και στην παιδεία. Να γίνει συζήτηση στη Βουλή, ώστε να καθοριστεί κοινή πολιτική για την Ιουγκοσλαβική κρίση, ζήτησε από τη Λάρισα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμαλής. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άφησε σαφείς αιχμές για την απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα ανήσυχος από τις δραματικές εξελίξεις στη Ιουγκοσλαβία, ο Κώστας Καραμαλής κάλεσε την κυβέρνηση να φέρει αμέσως το θέμα προς συζήτηση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις, είναι πολύ σοβαρό θέμα και πρέπει μαζί ελεύθερα να συνεξετάσουμε τις προοπτικές στη Βαλκανική και τη στρατηγική που πρέπει να έχουμε στο βάθος του χρόνου. Δεν έκρυψε επίσης την απογοήτευσή του για την πλήρη απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που από το απόγευμα επισκέπτεται τη Λάρισα, δεν έκρυψε τους φόβους του ότι η συνεχιζόμενη χρήση βίας μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε αστάθεια και ρευστότητα, αλλά να αυξήσει και τους κινδύνους για γενικότερη ανάφλεξη στα Βαλκάνια. Ο Κώστας Καραμαλής επισκέφθηκε το Δήμαρχο της Λάρισας και ενημερώθηκε αργότερα για τις εργασίες αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου της πόλης. Από τη Θεσσαλονίκη, η Αλέκα Παπαρίγα επανέλαβε την αντίθεση του κόμματός της στους νατοϊκούς βομβαρδισμούς, ενώ επικριτικός εμφανίστηκε και ο Δημήτρης. Βομβαρδισμούς πραγματοποίησαν απόψε οι νατοϊκές δυνάμεις στο Βελιγράδι. Στις 5 το απόγευμα και λίγο πριν τις 10 το βράδυ ακούστηκαν εκοφαντικές εκρήξεις από τα περίχωρα της πόλης. Να συνδεθούμε τώρα με το Βελιγράδι που βρίσκεται ο Τάσος Δούσης και με το Πεντάγωνο εκεί όπου βρίσκεται ο στρατιωτικός συντάκτης του ΣΚΑΙ, ο Δήμος Βερικίος. Πάμε πρώτα στο Βελιγράδι να δούμε την ατμόσφαιρα στην πρωτεύουσα της Σερβίας σήμερα, την πρωτεύουσα της Ιουγκοσλαβίας. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και από το Βελιγράδι. Σωτήρη, οι βομβαρδισμοί θα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζονται μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλάμε. Πριν από λίγο το Ιουγκοσλαβικό Δελτίο Ειδήσεων με ένα έκτακτο ρεπορτάζ που έδωσε στην Ιουγκοσλαβική τηλεόραση ανακοίνωσε στους πολίτες ότι θα συνεχίσει ο συναγερμός στην πόλη και τα περίχωρα. Καλούν τους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια για έκτη συνεχόμενη ώρα, δηλαδή από τις 6 το απόγευμα μέχρι και αυτήν τη στιγμή. Ο κόσμος βρίσκεται στα καταφύγια. Μάλιστα στην Ιουγκοσλάβικη τηλεόραση κάθε λίγο κυριακή διακόπτουμε το πρόγραμμα για να προτείνουν στον κόσμο ψυχραιμία και να διατηρήσει όσο μπορεί το ηθικό του ψηλά. Για 6 ώρες λοιπόν συνεχίζεται η επίθεση εδώ στο Βελιγράδι. Και προς το παρόν θα πρέπει να σας πω ότι μάθαμε και τους στόχους που χτυπήσανε. Λοιπόν, χτύπησαν τη Ραγκόβιτσα. Είναι μια περιοχή, φτωχογειτονιά έξω από το Βελιγράδι, με 4 ντρουκέτες. Είναι βιομηχανική περιοχή. Η Ιουγκοσλάβικη τηλεόραση έδειξε και τα πλάνα και μάλιστα καλέσαν και τα τηλεοπτικά συνεργεία να πάνε εκεί για να δείξουν τις εικόνες. Θα ήθελα όμως να σας πω και μια είδηση που αφορά Έλληνες που μένουν εδώ πέρα στην Ιουγκοσλαβία και τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, αύριο η ελληνική πρεσβεία, μετά την αναγγελία της δεύτερης φάσης και του δεύτερου χτυπήματος των ανατολικών δυνάμεων, αποφάσισε απεγκλωβισμό των υπαλλήλων οι οποίοι είναι διοικητικοί από την πρεσβεία μας προς τα βουλγαρο-γιουγκοσλαβικά σύνορα. Μάλιστα, αποφασίστηκε δηλαδή να εκενωθεί η πρεσβεία από το προσωπικό το οποίο δεν είναι αυτή την ώρα αναγκαίο να παραμένει στο Βελιγράδι. Ακριβώς, ότι είναι ένα απεγκλωβισμό, θα γίνει μια ολόκληρη επιχείρηση, θα αρχίσει στις 6 ώρα το πρωί. Τα ξημερώματα όλοι οι υπαλληλοί μας θα μαζευτούν και θα πάνε με τα αυτοκίνητά τους κομβόι και συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες αστυνομικές δυνάμεις θα έχουν επάνω σημαίες,
και θα φτάσουν μέχρι τα Ιουγκοσλαβικά και Βουλγάρικα σύνορα, που από εκεί οι Έλληνες θα περάσουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια πληροφορία την οποία τη μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή. Είναι εξακριβωμένη και υπάρχει και η απόφαση αυτή αμέσως μετά την αναγγελία του δεύτερου χτυπήματος από τις νατοϊκές δυνάμεις. Μάλιστα, έχει τα ξημερώματα λοιπόν, εκενώνεται η ελληνική πρεσβεία στο Βελιγράδι από τους υπαλλήλους τουλάχιστον που δεν χρειάζονται αυτή την ώρα να παραμένουν στη Ιουγκοσλαβική πρωτεύουσα. Στο μεταξύ βρίσκονται σε εξέλιξη, μέχρι αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι βομβαρδισμοί των συμμαχικών αεροσκαφών στην πόλη του Βελιγραδίου. Είναι τάσο σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και από όσα τουλάχιστον μεταδίδουν και τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία, ίσως είναι οι σφοδρότεροι βομβαρδισμοί σήμερα, τέταρτη ημέρα της επίθεσης. Σφοδρότεροι βομβαρδισμοί που υπάρχουν στο Βελιγράδι αλλά και σε άλλους στόχους ολόκληρη την Ιουγκοσλαβία. Είναι αλήθεια, Σωτήρη, είναι η σφοδρότερη επίθεση και η πιο δυναμική των τελευταίων ημερών. Οι νατοϊκές δυνάμεις χτυπούν πια με όλα τους τα όπλα, είναι η δεύτερη φάση. Θα χτυπήσουν νευραλγικές περιοχές σε όλη τη Ιουγκοσλαβία και ιδιαίτερα στο Βελιγράδι, με σκοπό και στόχο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, να αποκόψουν τις δυνάμεις του Κωσυφοπεδίου και του Κόσοβου από την πρωτεύουσα του πρωτεύουσα της Ιουγκοσλαβίας εδώ το Βελιγράδι. Αυτό τουλάχιστον είναι ο στόχος. Αυτό που λες συνδυάζεται και με το γεγονός ότι για 6 ώρες ολόκληρες όλος ο κόσμος εδώ στο Βελιγράδι παραμένει μέσα στα καταφύγια και η τηλεόραση λέει συνεχώς ότι θα πρέπει να παραμείνουν εκεί μέχρι να χτυπήσουν οι σιρήνες και να σημάνουν το τέλος του συναγερμού. Είναι μια πραγματικά εφιαλτική νύχτα εδώ στο Βελιγράδι, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Είναι μια νύχτα που θα περάσει δύσκολα και θα είναι ίσως μια νύχτα όπου ευχόμαστε τουλάχιστον να μην χτυπήσουν κατοικημένες περιοχές της νατοϊκής δυνάμεις και όλα να μην θυμίζουν τα χθεσινοβραδινά. Τάσο, να πάμε και στον συνάδελφο του Δήμου το Βερικείο που βρίσκεται στο Πεντάγωνο να μας δώσει και εκείνος τις πληροφορίες του Δήμου. Από ό,τι φαίνεται, η σφοδρότερη επίθεση των συμμαχικών δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Ιουγκοσλαβία. Ποιες είναι οι δικές πληροφορίες? Η πληροφορία μας είναι ότι όντως βρίσκονται σε εξέλιξη για άλλη μια φορά, για τρίτη συνεχή βραδιά, οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί. Πριν από λίγο αναφέρθηκε ότι πέρασαν ισχυρές αεροπορικές νατοϊκές δυνάμεις πάνω και από το Σεράγεβο. Όμως έχουμε άλλες 4 σημαντικές πληροφορίες. Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη που αφορά τα δικά μας εδώ. Αύριο το απόγευμα συνεδριάζει εκτάκτως το ΚΙΣΕΑ. Πριν από λίγη ώρα χτύπησε το πορτοκαλί τηλέφωνο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ήταν ο Πρωθυπουργός. Του ζήτησε εκτάκτως να συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ. Φυσικά και τι άλλο, για το Βοσνιακό, για το θέμα, συγγνώμη, που αφορά το Κόσοβο και τις τελευταίες εξελίξεις. Ποιες είναι όμως οι τελευταίες εξελίξεις που ανησυχούν την κυβέρνηση? Τι είναι αυτό που έφτασε πριν από λίγη ώρα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία? Ακούστε λοιπόν. Νατοϊκά στρατεύματα πριν από μερικές ώρες πήραν θέσεις, ας μην τις χαρακτηρίσω μάχης, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τα σκοπιανοκοσοβικά σύνορα. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό και όλοι καταλαβαίνουμε ότι αν έχουν πάρει θέσεις ακριβώς στα σύνορα, αυτό σημαίνει ότι πλέον μπορούμε να μιλάμε για εμπλοκή των χερσαίων δυνάμεων τις επόμενες ώρες. Είναι τουλάχιστον ένα δείγμα. Δεν θα πούμε για τις επόμενες ώρες. Είναι όμως ένα από τα ενδεχόμενα που όταν βλέπουμε τη στρατιωτική μηχανή του ΝΑΤΟ να προετοιμάζεται, πολύ δε περισσότερο όταν πριν από μερικούς μήνες έγινε μία άσκηση όχι επί χάρτου αλλά στην Χαλκιδική που έδειχνε τις διαθέσεις των νατοϊκών χερσαίων δυνάμεων και με δεδομένο ότι από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης πέρασαν ισχυρές δυνάμεις και κυρίως ξέρετε τι είναι αυτό που κάνει εντύπωση στους Έλληνες επιτελείς? Το βαρύ οπλισμό που μετέφεραν οι Γερμανοί. Μήπως λοιπόν οι Γερμανοί με τις χερσαίες δυνάμεις τους είναι αυτοί που θέλουν να πάρουν εκδίκηση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να μπουν πρώτοι στην Σερβία? Είναι ένα σύνδρομα από τότε, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δυστυχώς, τα σύνδρομα ενός λαού. Και τις σύντες των επίλεκτων γερμανικών μεραρχιών τότε από τους Σέρβους. Δυστυχώς κάτι τέτοιο επισημαίνεται από τους Έλληνες επιτελείς. Ακούστε όμως το σημαντικό πάντως είναι ότι έχουν πάρει θέσεις ακριβώς στα σύνορα. Λιγότερο από 5 χιλιόμετρα. Αν είναι θέσεις που δείχνουν επιθετική πρόθεση των νατοϊκών δυνάμεων ή ίσως μια στάση αμυντική απέναντι σε ίσως μια... Τι αμυντική? Και ποιος μπορεί να το ξεχωρίσει μεταξύ τι είναι αμυντικό και τι είναι επιθετικό? Όταν ένα βαρύ όπλο, όταν ένα άρμα μάχης παίρνει θέση
μόλις 5 χιλιόμετρα και λιγότερο από τα σύνορα με το Κόσοβο, μέσα στο έδαφος των Σκοπίων, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ακούστε όμως άλλη μία σημαντική είδηση που έφτασε πριν από λίγο εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τα Σκόπια λοιπόν έχουν βάλει νάρκες στα σύνορα με το Κόσοβο. Νάρκες κατά προσωπικού. Πριν από λίγο, δυστυχώς, εξεράγει μία από αυτές τις νάρκες όταν ένα μεγάλο ζώο, όπως αναφέρεται, έπεσε μέσα στο ναρκοπέδιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σημαίνει αυτή η πληροφορία. Mm-hmm. Ποιες θα είναι οι εξελίξεις, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αν οι πρόσφυγες από το ματωβαμένο Κόσοβο επιχειρήσουν να περάσουν στα Σκόπια. Να λοιπόν η νέα εμπλοκή, η νέα αιματοχυσία mm-hmm. που μπορεί τις επόμενες μέρες να προκληθεί εάν δεν σταματήσουν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί. Δήμο, έχουμε λοιπόν τις χερσαίες δυνάμεις. Άλλη μια πληροφορία. Ναι. Έχουμε την πληροφορία ότι η προσοχή πλέον των νατοϊκών παρατηρητών εστιάζεται αύριο το πρωί στην μεγάλη αντιαμερικανική, αντιπολεμική διαδήλωση που προετοιμάζουν οι Σέρβοι να κάνουν στο χωριό Μπρίσκο της Τούζλας. Αυτές λοιπόν είναι οι πέντε σημαντικές πληροφορίες. Μάλιστα. Και να τις επικεντρώσουμε. Συνοπτικά να πούμε, έχουμε το έκτακτο, συνεδρία στην Κησαία αύριο το απόγευμα. Νατοϊκά στρατεύματα παρατέθηκαν 5 χιλιόμετρα και λιγότερο από το Κόσοβο. Τα Σκόπια έβαλαν νάρκες στα σύνορα με το Κόσοβο. Στο Σεράγεβο πέρασαν πριν από λίγη ώρα ισχυρές αεροπορικές νατοϊκές δυνάμεις και στο Μπρίσκο της Τούζλας εστιάζεται αύριο το πρωί σε λίγες ώρες το ενδιαφέρον των νατοϊκών παρατηρητών για να δουν πόσο και τι παλμό θα έχει και τι μέγεθος η αντιαμερικανική διαδήλωση. Δυστυχώς, Δήμο, τα πράγματα φαίνεται ότι πηγαίνουν στο χειρότερο παρά στο καλύτερο. Γι' αυτό άλλωστε βρισκόμαστε μετά τα μεσάνυχτα εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που βλέπετε κι εσείς ότι οι εξελίξεις, οι πληροφορίες τρέχουν. Τα γεγονότα δυστυχώς δεν μας επιτρέπουν να έχουμε. Και θα είμαστε εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε και πάλι να ευχαριστήσουμε πολύ και το Δήμο Βερίκιο και τον συνάδελφο τον Τάσο Δούση από το Βελιγράδι. Την Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, ήταν η πρώτη φορά που οι Αμερικανοί χτύπησαν στη διάρκεια της ημέρας. Ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας που ακολούθησε, αυτό που έζησαν οι κάτοικοι του Βελιγραδίου θύμιζε τις νύχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένας από τους πυράβλους έπληξε εργοστάσιο φαρμάκων με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει αφόρητη, ειδικά για τα παιδιά. Δραματικές ώρες ζουν οι κάτοικοι του Βελιγραδίου. Τα τοξικά αέρια από το χημικό αεροστάσιο που χτυπήθηκε από το νατοϊκό αεροσκάφη έχουν πνίξει τη σερβική πρωτεύουσα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τις συνέπειες. Οι σύμμαχοι είχαν πει ότι δεν θα χτυπήσουν κατοικημένες περιοχές. Κι όμως, χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται εκτεθειμένοι σε ένα τοξικό νέφος. Ο πόλεμος στην καρδιά της Ιουγκοσλαβίας. Τα γερά για τις συμμαχίες αυτή τη φορά έβαλαν στο στόχαστρό τους την πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Θέλησαν να κάνουν την παρουσία τους ακόμη πιο αισθητή στο Μιλόσεβιτς, δηλαδή να φέρουν τον πόλεμο μέσα στα πόδια του και μετέτρεψαν την πόλη σε μια κόλαση. Ακούστε πώς περιέγραφε τις δραματικές ώρες που έζησαν πριν από λίγο για μία ακόμη φορά οι κάτοικοι του Βελιγραδίου, ο απεσταλμένος του Σκάι, Τάσος Δούσης, σε ζωντανή σύνδεση. Και πριν ακριβώς από δύο λεπτά άρχισαν και πάλι να έχουν σαν δαιμονισμένες οι σιρήνες του πολέμου εδώ στο Βελιγράδι. Το ζήτημα όμως είναι, Μανώλη, ότι οι σιρήνες άρχισαν να ηχούν όταν ακούσαμε εμείς δύο πολύ δυνατούς θορύβους, αρκετά χιλιόμετρα θα πούμε όμως μακριά από το κέντρο του Βελιγραδίου. Οι εικόνες που βλέπετε είναι από το κύμα των αντικών επιθέσεων που χαρακτηρίστηκαν οι πιο σφοδρές και άφησαν πίσω τους ανυπολόγιστες ζημιές, τρόμο, πιθανότατα ανθρώπινα θύματα και αναπάντητα ερωτηματικά. Βλέπετε πως είμαστε. Θα έπρεπε να είναι εδώ ο Σολάνα και ο Κλίντον για να τους δείξουμε, λέει αυτός ο άνδρας. Έχουμε μικρά παιδιά. Το ένα το έχω μαζί μου. Το άλλο είναι στο Κόσοβο, λέει αυτή η γυναίκα. Ο Σκάι, όπως πάντα, στην καρδιά των γεγονότων ήταν εκεί την ώρα που οι σύμμαχοι διάλεξαν να χτυπήσουν την πρωτεύουσα ενός λαού που τόσο είχε προσφέρει στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η επιλογή του Βελιγραδίου δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία. Έχουν παραλογιστεί, έχουν εκτός πια ελέγχου. Ένα χτύπημα μέσα σε κατοικημένη περιοχή, Σωτήρη, δεν μπορείς να το ελέγξεις. Από το απόγευμα, στο φως της ημέρας, που ξεκίνησαν οι χθεσινοί βομβαρδισμοί μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, τα γεράκια των Βαλκανίων δεν σταμάτησαν να χτυπούν σερβικούς στόχους. Ακόμη και μετά τα ουρλιαχτά των σιρήνων που σήμαναν τη λήξη των επιδρομών, οι ίδιες σιρήνες ήξαν και πάλι στις 5 και 4 τα ξημερώματα, ιδιοποιώντας τους κατοίκους να επιστρέψουν στα καταφύγια.
Λίγο νωρίτερα, μια δυνατή έκρηξη συγκλώνησε μια περιοχή γύρω από το Βελιγράδι, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Είμαστε ενωμένοι και αυτό μετράει τώρα. Είμαστε οργανωμένοι καλά, λέει αυτή η γυναίκα. Ο πόνος, ο φόβος, η αγωνία για την επόμενη μέρα είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων. Την ώρα που οι νατοϊκές δυνάμεις σφυροκοπούν τη Γιουγκοσλαβία, ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί ήδη στα καταφύγια. Πρόσωπα σιωπηλά κουρνιάζουν σε μια γωνιά. Περιμένουν την ώρα να χτυπήσουν οι σιρήνες που θα σημάνουν τη λήξη των βομβαρδισμών, έστω και προσωρινά. Η ώρα αυτή όμως άργησε να έρθει χθες. Οι επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 11 το βράδυ δήρυξαν 3 ολόκληρες ώρες. Από τις επιθέσεις σε πλήγη το προάστιο Αβάλα, όπου βρίσκεται το μέγαρο τηλεπικοινωνιών της χώρας, καθώς και εργοστάσιο φαρμάκων με τοξικές ουσίες που βρίσκεται έξω από το Βελιγράδι. Τα καταστήματα λειτουργούν με μειωμένο ωράριο, ενώ οι περισσότεροι κάτοικοι. Συμπλοκής. Μαύρο κουτί. Την Τετάρτη στις 10 το βράδυ στο Μέγκα. Στο Βελιγράδι, οι βομβαρδισμοί κρατούν τώρα εδώ και 6 ώρες. Να πάμε και στην Πρίστινα να πάρουμε το κλίμα από εκεί που θα μας μεταφέρει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΙ, ο Γιώργος Αυγερόπουλος. Δεν βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή την ώρα ο Γιώργος Αυγερόπουλος. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε επικοινωνία σε λίγο, όπως αντιλαμβάνεστε, οι επικοινωνίες με την Ιουγκοσλαβία, με το Κόσοβο, είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτή την ώρα. Ακόμη μια νύχτα τρόμου λοιπόν έζησαν οι κάτοικοι της Πρίστινας μετά από την τρίτη επίθεση του ΝΑΤΟ στο Κωσυφοπέδιο. Τα αεροσκάφη της Συμμαχίας έπληξαν το αεροδρόμιο της πόλης, ενώ η Ιουγκοσλαβική τηλεόραση μετέδωσε ότι χτυπήθηκαν και κτίρια όπου διέμενε άμαχος πληθυσμός. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε επίσημα την απόφασή του να περάσει στη δεύτερη φάση των επιχειρήσεων που επιτρέπει επιθέσεις εναντίον σερβικών ενόπλων δυνάμεων μέχρι και νότια του Βελιγραδίου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Σολάνα είπε ότι έδωσε εντολή στον στρατηγό Κλάρκ να αναλάβει ευρύτερο φάσμα αεροπορικών βομβαρδισμών στη Γιουγκοσλαβία. Ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς δήλωσε αποφασισμένος να μην υποχωρήσει και κατηγόρησε τον ΝΑΤΟ για δεσποτισμό που αποτελεί, όπως είπε, τη χειρότερη απειλή κατά της ειρήνης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο ανταποκριτής μας, ο Μάκης Μωρατίδης, που θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στη Γιουγκοσλαβική πρωτεύουσα. Μάκη, σε ακούμε. Γεια σας και πάλι από τη Γιουγκοσλαβική πρωτεύουσα. Σε ισχύ παραμένει ο συναγερμός από τις 6 το απόγευμα, από έκθεση το απόγευμα. Και βέβαια το Βελιγράδι μοιάζει μια πόλη φάντασμα, κρατεί σε σκότηση και όλοι κατοικίζουν στα καταφύγια. Δύο ισχυρές κρίξεις ακούστηκαν αργά χθες το βράδυ, πάλι στα ειδικά προάστια του Βελιγραδίου, και εκτιμάται ότι στόχος και αυτή τη φορά των ανατολικών αεροσκαφών ήταν αποθήκες με καύσιμα και τα ραντάρ στο Δήμο Ράκοβιτσα και στην περιοχή Λιποβάτσκα Σούμα. Βέβαια υπάρχει μια είδηση όσον αφορά τους Έλληνες διπλωμάτες που βρίσκονται εδώ στην Ιουγκοσλαβική πρωτεύουσα. Η ελληνική πρεσβεία είναι η μοναδική κοινοτική χώρα που λειτουργεί κανονικά με όλο το προσωπικό, αλλά λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης έγινε σύσκεψη αργά χθες το βράδυ στην ελληνική πρεσβεία και αποφασίστηκε η εκένωση ορισμένων τμήματων της ελληνικής πρεσβείας. Θα παραμείνει μόνο το πλέον απαραίτητο προσωπικό και το πλεονάζον θα αναχωρήσει αύριο μέσω Βουλγαρίας για την Ελλάδα. Λίζα. Σε ευχαριστούμε, Μάκη. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι το Βελιγράδι μετετράπη σε θάλαμο αερίων από τους χθεσινούς βομβαρδισμούς στον αόρα των μαχητικών stealth σε προάστια της σερβικής πρωτεύουσας, όπου βρίσκονταν εργοστάσια χημικών. Ο Μάκης Μουρατίδης έστειλε το ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσετε. Δεν πρόλαβαν να συνέλθουν οι κάτοικοι του Βελιγραδίου από το πρώτο χτύπημα των ανατοϊκών πυράβλων, όταν οι σιρήνες άρχισαν να παραδείγματα. Αυτή την ώρα επικρατούσε μια ανησυχητική ηρεμία. Ακούσαμε δύο εποφαντικές εκρήξεις αρκετά κοντά στο κέντρο της πόλης. Επειδή είναι ακριβώς δύο, δεν πρέπει να έχουν σχέση με τους ανατοϊκούς βομβαρδισμούς, αλλά μάλλον με τις μάχες που διεξάγονται μεταξύ Αλβανοφόνων και Σέρβων. Αυτή είναι η εκτίμηση που γίνεται. Το ΝΑΤΟ έχει ανακοινώσει ότι δύο χωριά έχουν γίνει στάχτη κοντά στην Αλβανία. Εμείς, σε συνδυασμό με αυτό που σας είπαμε πριν, μπορούμε να πούμε μόνο ότι είναι οι μάχες που δίνουν παραστρατιωτικά στοιχεία, έτσι λένε οι Σέρβοι, τα οποία επιτίθονται και κάνουν εκαθαρίσεις στα αλβανόφωνα χωριά. Από εκεί και πέρα τίποτα άλλο δεν έχει συμβεί. Υπάρχουν μετακινήσεις αρμάτων μάχης, θωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού. Φυσικά υπάρχει συσκότηση στους δρόμους, στους οποίους δεν κυκλοφορεί η ψυχή. Πάντως για την ώρα, Γιώργο, η Πρίστινα δεν είναι στόχος των συμμαχικών δυνάμεων. Για την ώρα τουλάχιστον. Όχι ακριβώς. Ωστόσο πολλοί ανησυχούν, καθότι
μέχρι και πριν από, λίγες ώρες, πριν από μία ώρα περίπου είχαμε συννεφιά, τώρα ο καιρός αρχίζει να ανοίγει. Πολλοί ανησυχούν ότι ενδεχομένως, ο καιρός ο οποίος δυσκόλεψε ίσως τις νατοικές δυνάμεις να βομβαρδίσουν, ίσως να τους διευκολύνει τώρα. Γιώργο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Παράλληλα με τις αεροπορικές επιδρομές, οι Αμερικανοί εξακολουθούν να πιέζουν τους συμμάχους τους που μιλούν για επιστροφή στο διάλογο προκειμένου να μην διαταραχθεί το μέτωπο της συμμαχίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει τις πιέσεις προς την ελληνική κυβέρνηση, η οποία όμως εμφανίζεται να αντιδρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου αρνήθηκε χθες να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα Νίκολας Μπέρνς, ο οποίος του ζήτησε συνάντηση για να συζητήσουν τις εξελίξεις στο Κόσοβο και τον παρέπεψε στον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών. Όταν δεν βομβαρδίζουν οι Αμερικανοί, τον Μιλόσεβιτς πιέζουν ασφυκτικά τους συμμάχους τους που μιλούν για ειρήνη και διπλωματία, προκειμένου να μην διαραγεί το αραγές μέτωπο του ΝΑΤΟ. Έτσι λοιπόν, μετά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχε την Παρασκευή ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, κύριος Νίκολας Μπέρνς, με όλη την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, και μετά το οργισμένο τηλεφώνημα της κυρίας Ολμπράιτ στον Γιώργο Παπανδρέου, η οποία του ζήτησε να ξεχάσει τα περί διπλωματικών πρωτοβουλειών στο Κωσυφοπαίδιο, τη Δευτέρα το πρωί ο Αμερικανός πρέσβης θα επισκεφθεί εκ νέου το κτίριο της Βασιλής Σοφίας και τον κύριο Γιάννο Κρανιδιώτη για να διαπιστώσει και στην πράξη αν οι αμερικανικές νουθεσίες έπιασαν τόπο. Είναι άγνωστο πάντως αν και αυτή τη φορά ο κύριος Μπέρνς θα μπει από την μπροστινή πόρτα όπως έκανε την Παρασκευή και θα φύγει από την πίσω γνωρίζοντας τις αντιδράσεις των Ελλήνων πολιτών. Η ελληνική κυβέρνηση παρόλα αυτά φαίνεται αποφασισμένη να θέλει να ακολουθήσει το δρόμο της ειρήνης. Σε όλες τις επικοινωνίες που είχαν μάλιστα οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών με εκπροσώπους της Αμερικανικής κυβέρνησης ανέφεραν ότι η Ελλάδα ως χώρα των Βαλκανίων είναι υποχρεωμένη να υπερασπιστεί την ειρήνη στην περιοχή. Όπως κάθε βράδυ πια στην Πρίστινα, έτσι και χθες, τα φώτα έσβησαν γύρω στις 8.30 και η πόλη βυθίστηκε στο σκοτάδι. Οι εκρήξεις που ακούγονταν κατά διαστήματα δεν ήταν αποτέλεσμα νατοικής επιδρομής. Πολλές φορές επίσης ακούστηκαν πυρά αυτομάτων όπλων. Ανεξέλεγκτα παραστρατιωτικά σερβικά στοιχεία δρούσαν ανενόχλητα μέσα στην κάλυψη της νύχτας. Η έντονη φημολογία τουλάχιστον αυτό θέλει. Σύμφωνα με κάποιες πηγές, κακοποιητικά στοιχεία εισβάλλουν κάθε βράδυ από τότε που ξεκίνησαν οι νατοικές επιδρομές σε σπίτια αλβανοφόνων και εκτελούν εμψυχρό όσους εκείνη την ώρα βρίσκονται μέσα. Τις σιρήνες ηχούν αυτή τη στιγμή στην πόλη του Ουρόσεβατς. Πίσω μου βλέπετε την εικόνα της καταστροφής. Χθες οι σερβικές δυνάμεις για μία ακόμη φορά αντιπαρατέθηκαν με τους Αλβανούς αντάρτες του απελευθερωτικού στρατού του Κωσυφοπεδίου. Μόλις πέσει το σκοτάδι, το λόγο έχουν πια τα Καλασνίκοφ. Σε αντίθεση με άλλες μικρότερες πόλεις του Κωσυφοπεδίου, στην Πρίστινα κανείς πια δεν δείχνει να πανικοβάλλεται όταν ουρλιάζουν οι σιρήνες. Οι δρόμοι αδειάζουν σιγά σιγά, κανείς δεν τρέχει και οι ιδιοκτήτες δεν βιάζονται να κλείσουν τα καταστήματά τους. Από τη στιγμή όμως που όλοι θα βρεθούν στα σπίτια τους, τότε η πόλη θα πάρει άλλο πρόσωπο. Στην Πρίστινα πλέον οι μόνοι που κυκλοφορούν είναι οι στρατιώτες, οι ειδικές δυνάμεις του στρατού καθώς και οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας. Να συνδεθούμε εμείς με τον ανταποκριτή μας, τον Λάκη Χατζικυριάκο. Χατζικυριάκο που βρίσκεται έξω από την νατοϊκή βάση στο Αβιάνο. Καλησπέρα. Τι νεότερα υπάρχουν από εκεί? Βρισκόμαστε ήδη σε πλήρη εξέλιξη της δεύτερης φάσης των ατοικών επιθέσεων στη Ιουγκοσλαβία. Από τις 8 το βράδυ στη βάση του Αβιάνο άρχισαν να απογειώνονται τα ανατοϊκά μαχητικά μέσα σε μια ώρα 40 συνολικά. Πρώτα 8 αμερικάνικα F-16, μετά 4 στέλτ F-117 και στη συνέχεια ένα AWACS στο ετάμινο ραντάρ για τον έλεγχο του Ιουγκοσλαβικού εναέριου και χερσαίου χώρου. Ακολούθησαν άλλα βομβαρδιστικά, καναδικά και ισπανικά F-16 και F-18. Όπως συνέβη και τα προηγούμενα βράδια, την έναρξη των βομβαρδισμών έκαναν οι πύραυλοι κρούιζ που εκτοξεύτηκαν από τα αμερικάνικα πλοία που βρίσκονται στην Αδριατική. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Λαμπέρτο Ντίντι δήλωσε ότι στη δεύτερη τάση τα ανατοϊκά μαχητικά θα πλήξουν πλέον σερβικούς στόχους στο Κόσοβο και ειδικότερα τα σερβικά στρατεύματα προκειμένου να σταματήσουν
στις σφαγές του άμαχου πληθυσμού. Σε ένα από τα αεροδρόμια που χτυπήθηκαν στην Ποντγκόριτσα, στο αεροδρόμιο της Ποντγκόριτσα, ένα πολιτικό αεροπλάνο είχε μόλις απογειωθεί 5 λεπτά συγκεκριμένα, όπως λέει η ανακοίνωση του Σερβικού Υπουργείου Αμήνης, αφού είχε απογειωθεί το αεροπλάνο που εκτελεί το δρομολόγιο Ποντγκόριτσα Βελιγράδι, χτυπήθηκε το αεροδρόμιο αυτό. Παρά τις συνεχείς επιθέσεις στο μεγάλο όγκο των αεροπορικών βομβαρδισμών, σύμφωνα με τους Σέρβους στρατιωτικούς, οι ζημίες που έχουν γίνει είναι μικρές και επίσης εκείνο που επισημαίνουν οι Σέρβοι είναι ότι έχουν καταφέρει να καταρρύψουν ατομικά αεροσκάφη παρά τα όσα περί του αντιθέτου ισχυρίζεται το ΝΑΤΟ, και ότι μέσα στις ημέρες θα είναι έτοιμοι να δώσουν στη δημοσιότητα τα σχετικά ντοκουμέντα. Εδώ πάντως εμείς, Νικόλα, βλέπουμε, εσύ βέβαια δεν το βλέπεις, εμείς βλέπουμε στις εικόνες μας εικόνες από το ένα από τα δύο MiG-29 που κατερρύφθησαν στη Βοσνία. Υποτίθεται ότι οι Σέρβοι πιλότοι κατήφθηναν τα αεροσκάφη τους προς τη Βοσνία και κατερρύφθησαν. Μέχρι στιγμής πάντως βρέθηκε το ένα, εικόνες από το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας. Έλεγες λοιπόν ότι θα δοθούν ντοκουμέντα για τα ανατοϊκά αεροσκάφη που έχουν καταρρυφθεί. Ακριβώς, και επ' αυτού, επί των δύο MiG-29 που το ΝΑΤΟ έχει ανακοινώσει ότι έχει καταρρύψει πάνω από τον αέριο χώρο της Βοσνίας, η σερβική εκδοχή είναι ότι το ΝΑΤΟ προσπαθεί με αυτού του είδους τις ανακοινώσεις και τις εικόνες να καλύψει τις δικές του απώλειες προς το δικό του κοινό. Ουδέποτε ισχυρίζονται οι Σέρβοι ότι θα έμπαιναν στον αέριο χώρο της Βοσνίας και ότι οι σχετικές εικόνες και οι σχετικές ανακοινώσεις του ΝΑΤΟ είναι ψευδείς, ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Il y avait 70 personnes massacrées. Nous craignons que dans l'ensemble du territoire il y aura environ 1000 Albanais massacrés devant leur famille. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δεν απέκλεισε μάλιστα και την προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Βρετανός διοικητής της ΡΑΦ επιβεβαίωσε ότι συμμαχικά αεροσκάφη κατέριψαν δύο γιουγκοσλαβικά MiG-29 που πετούσαν στον εναέριο χώρο της Βοσνίας. Ενώ οι σερβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αεροσκάφος του ΝΑΤΟ, το οποίο κατέπεσε στο έδαφος των Σκοπίων. They need a compensation for the losses suffered over the soil of Yugoslavia while exercising unforeseen aggression against this country. They know very well how many their bombers and pilots were shut down. Στο καθιερωμένο ραδιοφωνικό του μήνυμα προς τον Αμερικανικό λαό, ο Bill Clinton δήλωσε και πάλι ότι είναι αποφασισμένος να εξουδετερώσει. Πάλι λοιπόν θα απομακρυνθεί. We saw that it was a short step from a small brush fire to an inferno. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλοί θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο εξάπλωσης της σύραξης σε όλες τις χώρες της περιοχής, ενώ εντείνονται οι αιχμές κατά της Ελλάδας. Στους Times του Λονδίνου έκανε την εμφάνισή της πληρωμένη καταχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων της Δυτικής Θράκης, στην οποία η Ελλάδα κατηγορείται ότι αρνείται να παραδεχτεί την ύπαρξη εθνικών μειονοτήτων στο έδαφος της. Και φτάνει μέχρι το σημείο να θέτει το ερώτημα αν στην Ελλάδα υπάρχει δημοκρατία. Τεταμένη είναι η κατάσταση και στα Σκόπια και οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για να αποτρέψουν κινήσεις αποσταθεροποίησης. Η Γόσινγκτον διέταξε ισχυρή δύναμη πεζοναυτών να φυλάξει την πρεσβεία των ΗΠΑ από τις αντιαμερικανικές διαδηλώσεις χιλιάδων Σέρβων. Ο πεσταλμένος μας Δημήτρης Αθανασόπουλος μεταδίδει. Μεθοριακός σταθμός Μπλάτσε, πάνω στον οδικό άξονα που συνδέει την Πρίστινα με τα Σκόπια. Πρόσφυγες από το Κωσυφοπαίδιο περνούν στο Σκοπιανό έδαφος. Ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά στηβάζονται μέσα σε ένα μικρό αυτοκίνητο. Στο βλέμμα τους η αγωνία για το αύριο. Όπως λένε, το μεσημέρι Σέρβοι στρατιώτες τους διέταξαν να εκενώσουν το σπίτι τους στο χωριό Σέτιστε, κοντά στο Ρόσεβατς. Πριν από λίγα λεπτά, φλόγες ξεπήδησαν από τα σπίτια του χωριού Γιάνκοβιτς, το οποίο βρίσκεται δίπλα στα σύνορα με τα Σκόπια. Το χωριό αυτό έχει ερημωθεί εδώ και αρκετές ημέρες από τους κατοίκους του.
Το χωριό Γιάνκοβιτς μέσα στο σερβικό έδαφος είχε κάποτε 1.500 κατοίκους. Τώρα έρημο παραδίδεται στις φλόγες. A different infrastructure on the whole territory of Yugoslavia. More than 90 installations were targeted and positions were targeted. Our estimation is that barracks were the primary target, which means where are soldiers, the aim being to cause maximum casualties. Νωρίς το πρωί, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι με αμερικανικά αεροσκάφη κατέριψαν δύο γιουγκοσλαβικά Μινκ, τα οποία πετούσαν πάνω από τη Βοσνία. Μάλιστα, έδωσαν στη δημοσιότητα και σχετικό βίντεο, στο οποίο φαίνονται συντρίμμια κάποιου αεροσκάφους. Όμως, ο Γιουγκοσλάβος Υπουργός Εξωτερικών, Ζιβαντίν Γιοβάνοβιτς, με δηλώσεις του στο CNN, διέψευσε ότι έχουν καταρριφθεί γιουγκοσλαβικά Μινκ. They feel that the public in the States and all over Europe is disturbed by losses of NATO and they try to invent. Χθες το μεσημέρι στο Λονδίνο, ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Εξάλλου, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Αλ Γκορ υπεραμείνθηκε των αεροπορικών επιδρομών του ΝΑΤΟ και τις χαρακτήρισε ως το μόνο. Πολεμική ατμόσφαιρα επικράτησε στη Ρωσική Κρατική Δούμα και η εμφάνιση του υπερεθνικιστή Ζιρινόφσκι με στολή αξιωματικού εξέφρασε τις διαθέσεις των βουλευτών που απαιτούν με συντριπτική πλειοψηφία από την κυβέρνησή τους μονομερή έξοδο από το εμπάργκο και προσφορά στρατιωτικού εξοπλισμού στο Βελιγράδι. Μετά την απέλαση των εκπροσώπων του ΝΑΤΟ, η Μόσχα προτίθεται να παραπέμψει στο Διεθνές Δικαστήριο Εγκλημάτων Πολέμου όσους αποφάσισαν τους βομβαρδισμούς και να προκαλέσει έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ενώ, όπως αποκάλυψε ο Ίγκορ Ιβανόφ, μόνο η κυρία Ολμπράιτ σαμποτάρει τη συνεδρίαση της ομάδας επαφής που έχουν αποδεχθεί Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών. Μετά το ρωσικό στόλο στη Βόρειο και τη Μαύρη Θάλασσα, αυξημένη επιφυλακή έχει επιβληθεί και σε μονάδες αντιεροπορικής άμυνας και στρατηγικών πυρηνικών πυράβλων. Ενώ στο γενικό επιτελείο της χώρας εκφράζονται φόβοι για γενικευμένη οικολογική καταστροφή στα Βαλκάνια από τα τοξικά χημικά αέρια που διαρρέουν και τους ατομικούς αντιδραστήρες στην πρώην Γιουγκοσλαβία, εάν πληγούν κατά λάθος. Από τη Μόσχα για το Μέγκα, Θανάσης Αυγερινός. Στην Αθήνα τώρα, οι εξελίξεις στη Γιουγκοσλαβία αναμένεται να απασχολήσουν σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας. Το μεσημέρι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη συμπαράσταση. Οι νατοικές επιχειρήσεις κατά της Γιουγκοσλαβίας εντείνεται το κλίμα ανησυχίας εδώ στα Σκόπια. Και για πρώτη φορά σήμερα, πραγματικά, είδαμε και εμείς με τα ίδια μας τα μάτια τις φλόγες του πολέμου να πλησιάζουν επικίνδυνα στο κρατήδιο των Σκοπίων. Ένα χωριό το οποίο βρίσκεται ελάχιστα μόλις μέτρα πριν από τα σύνορα μεταξύ του Κωσυφοπεδίου και των Σκοπιών, το χωριό Σετίστε παραδόθηκε κυριολεκτικά στις φλόγες. Είδαμε όλοι μας ξαφνικά το ένα σπίτι μετά το άλλο να παραδίδεται στη φωτιά και έντρομους τους κατοίκους του χωριού να περνούν την τελευταία μόλις στιγμή τα σύνορα και να πλησιάζουν στα Σκόπια. Η κατάσταση πραγματικά είναι, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έκρηθμη. Η κυβέρνηση των Σκοπίων παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις και ήδη η κυβέρνηση των Σκοπίων έχει προχωρήσει σε κάποια μέρη προκειμένου να προλάβει τις εξελίξεις. Πρώτον, έχει προχωρήσει σε μερική επιστράτευση. Οι πάντες εδώ φυσικά κάναν λόγο για επιστράτευση που αφορά μόνο τα σώματα ασφαλείας, δηλαδή την αστυνομία. Κανείς φυσικά δεν μπορεί να πιστέψει κάτι τέτοιο. Όλοι γνωρίζουμε ότι η επιστράτευση αφορά. Και να επιδείξει προθυμία να διαπραγματευθεί μια ειρηνευτική λύση για το Κωσυφοπαίδιο. Ανάλογες δηλώσεις έκανε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Αλ Γκορ, υποστηρίζοντας ότι οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ είναι το μόνο μέσο για να υποχρεωθεί ο Σλόμποντα Μιλόσεβιτς να αρχίσει διαπραγματεύσεις για το Κωσυφοπαίδιο. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος κατηγόρησε τον Μιλόσεβιτς ότι έχει βάψει τα χέρια του στο αίμα, έχοντας ξεκινήσει τρεις πολέμους. Μετριοπαθέστερες ήταν οι δηλώσεις του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών Ιμπερ Βεντρίν και του Γερμανού Υπουργού Άμυνας Ρούντολφ Σάρπινγκ, οι οποίοι ευχήθηκαν τον τερματισμό των βομβαρδισμών, στόχος των οποίων, όπως είπαν, είναι η καταστροφή της στρατιωτικής μηχανής της Σερβίας. Αποκαταστάθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με Βελιγράδι και τον απεσταλμένο μας Παντελή Σαβίδη. Παντελή, χωρίς διακοπή, ελπίζω αυτή τη φορά, σε ακούμε. Το πρώτο κύμα λοιπόν των εκρήξεων εδώ στο Βελιγράδι σημειώθηκε από τις 5.30 έως τις 6.30 το απόγευμα και το δεύτερο στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Πριν από μισή ώρα περίπου ακούστηκε και μια άλλη έκρηξη, αλλά λίγο μακρύτερα. Δεν ανακοινώθηκε αν υπάρχουν θύματα και τι στόχοι χτυπήθηκαν. Ένα ραντάρ στη Ραντόβιτσα ήταν μεταξύ των στόχων της επίθεσης. Μέρος του προσωπικού της ελληνικής πρεσβείας αναχωρεί σήμερα για την Ελλάδα. Στο Βελιγράδι θα παραμείνει ο απολύτως απαραίτητος αριθμός υπαλλήλων. Στους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας από νατοϊκά αεροπλάνα συμμετέχουν 10 χώρες της συμμαχίας, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Γιουγκοσλαβικού στρατού. Κατά τις δηλώσεις του εκπροσώπου,
Με τη χθεσινή επίθεση των νατοϊκών αεροσκαφών κατά του Βελιγραδίου, χτυπήθηκαν και στόχοι που δεν ήταν στρατιωτικοί. Γι' αυτό και υπήρξαν απώλειες στον άμαχο πληθυσμό. Οι επιπτώσεις των βομβαρδισμών στους στρατιωτικούς στόχους ήταν ελάχιστες, αφού ο στρατός εκένωσε έγκαιρα τα στρατόπεδα και μετακίνησε τις συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας. Στα πολύ πρόσφατα, Παντελή, με ακούς? Ναι. Στα πολύ πρόσφατα τώρα, αν γνωρίζεις ποιες είναι οι αντιδράσεις της Ιουγκοσλαβικής ηγεσίας μετά και την ανακοίνωση έναρξης της δεύτερης φάσης της νατοϊκής επέμβασης. Αν είσαι σε θέση να γνωρίζεις. Οι αντιδράσεις της Ιουγκοσλαβικής ηγεσίας είναι η αναμονή. Έτσι κι αλλιώς η Ιουγκοσλαβική ηγεσία, ας το πούμε αυτή την έκφραση, ανέμενε και τη δεύτερη φάση και αναμένει και την τρίτη φάση αν πραγματοποιηθεί. Η δεύτερη φάση, από ό,τι γνωρίζουμε, είναι οι χαμηλότερες πτήσεις των αεροσκαφών και οι πτήσεις τους όχι μεμονωμένα αλλά ενδεχομένως και σε μορφή σχηματισμών και είναι η φάση κατά την οποία ενδεχομένως ή μάλλον θεωρείται και σίγουρο η Ιουγκοσλαβική πλευρά θα ανοίξει και τα δικά της ραντάρ τα οποία μέχρι τώρα κρατά κλειστά ώστε να μην γίνουν στόχοι των ανατοϊκών αεροσκαφών που χτυπάνε από ψηλά και είναι και απρόσβλητα. Η φάση δεύτερη με λοιπόν μεγαλύτερες φάση... απώλειες όμως και από τις δύο πλευρές. Συνέχισε, Παντελή, σε ακούμε. Ναι. Στη δεύτερη λοιπόν φάση θεωρείται σίγουρο ότι θα λειτουργήσουν τα ραντάρ και το αντιαεροπορικό σύστημα της Ιουγκοσλαβίας. Η τρίτη φάση, από ό,τι ξέρουμε, είναι η εισβολή, θα λέγαμε, των νατοϊκών στρατευμάτων, των χερσαίων νατοϊκών στρατευμάτων στο Κωσυφοπαίδιο. Ο κόσμος τώρα, ο κόσμος πώς αντίδρα? Η ψυχολογία του κόσμου, κοιτάξτε, τουλάχιστον στο πλαίσιο των δικών συναναστροφών. Ο κόσμος δείχνει ψύχρεμος, αλλά η αλήθεια είναι ότι διακατέχεται από αισθήματα φοβίας. Ας μην ξεχνάμε ότι οι λόγες του πολέμου φαίνεται πως πλησιάζουν πλέον επικίνδυνα στα αυτοκίνητα και ήδη πολλές οικογένειες των διπλωματικών αποστολών του ΝΑΤΟ εγκαταλείπουν τη χώρα. Τα αμύχια σχέδια αυτών που υποκινούν αλλά και εκμεταλλεύονται τη Ιουγκοσλαβική κρίση αρχίζουν σιγά σιγά να γίνονται φανερά. Μια οργάνωση φάντασμα με πληρωμένη καταχώρηση στους Times του Λονδίνου ζητά να εφαρμοστούν για τους μουσουλμάνους της ελληνικής Θράκης όσα γίνονται για τους Κωσοβάρους. Η τουρκική προβοκάτσια σε πλήρη ανάπτυξη. Δεν υπάρχει πια η παραμικρή αμφιβολία ότι η προσπάθεια κάποιων ισχυρών κέντρων να εμπλέξουν και την Ελλάδα σε περιπέτειες ανάλογες με αυτές που ζει το Κωσοπαίδιο είναι μέρος ενός σχεδίου, η υλοποίηση του οποίου έχει μπει σε εφαρμογή. Μετά από το χάρτη του CNN με τα φλεγόμενα σύνορα σε όλα τα Βαλκάνια, σήμερα στους Times Λονδίνου δημοσιεύθηκε μια τουλάχιστον ύποπτη διαφημιστική καταχώρηση της άγνωσης μέχρι σήμερα Ομοσπονδίας των Τούρκων της Δυτικής Θράκης. Στην καταχώρηση αυτή θέτονται ερωτήματα που έχουν σχέση με το σεβασμό των δικαιωμάτων της τουρκικής, όπως την ονομάζουν, μειονότητας της Θράκης και παραπέμπουν για απάντηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της οργάνωσης Human Rights Watch. Ο βασικός τίτλος της διαφημιστικής καταχώρησης αναρωτιέται «Ελλάδα, σπίτι της δημοκρατίας» ή «Ας ρωτήσουμε τη Human Rights Watch». Μερικά από τα προκλητικά ερωτήματα είναι: αναγνωρίζετε ότι οι εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα έχουν περιορισμούς στην έκφρασή τους? Γνωρίζετε ότι η τουρκική μειονότητα αντιμετωπίζεται σαν δεύτερης κατηγορίας πολίτες και δεν μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο? Έχουν οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης το δικαίωμα εκπαίδευσης και άσκησης των θρησκευτικών τους δικαιωμάτων? Η δημοσίευση της διαφημιστικής αυτής καταχώρησης στους Times αυτή την περίοδο δεν είναι η μόνη προσπάθεια εμπλοκής χώρας μας. Οργάνωση Αλβανών που ζουν στην Αμερική έδωσαν στη δημοσιότητα χάρτη που απεικονίζει τη Μεγάλη Αλβανία. Τη Μεγάλη Αλβανία, η οποία έχει προσαρτήσει εδάφη από τα Σκόπια, το Κωσυφοπαίδιο και τη Μακεδονία. Σε όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Τουρκίας Μπουλέτ Ζεβίτ, ο οποίος δηλώνει ότι η φωτιά από το Κωσυφοπαίδιο θα μπορούσε να απλωθεί σε ολόκληρη την περιοχή και να προκαλέσει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα οφειλόμενα σε μια μαζική μετανάστευση. Από την άλλη πλευρά, ο Τούρκος πρόεδρος Λιμάν Ντεμιρέλ, σε χθεσινές του δηλώσεις στο πρακτορείο Ανατολή, είχε υποστηρίξει από την πλευρά του ότι σκοπός της επιχείρησης του ΝΑΤΟ στο Κωσυφοπαίδιο είναι να συντρίψει την ικανότητα της Ιουγκοσλαβίας να διεξαγάγει πόλεμο. Όσο οι Αμερικανοί επιμένουν στη λογική των όπλων για να κάμψουν την αντίσταση του Βελιγραδίου, τόσο εντείνονται και οι αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολλοί διαρωτώνται αν η Ρωσία, ως πρώην υπερδύναμη, μπορεί να επιβάλλει στο ΝΑΤΟ να σταματήσει τις επιδρομές κατά της Ιουγκοσλαβίας.
Μεγάλες διαδηλώσεις έγιναν στο Σικάγο, όπου οι συγκεντρωθέντες ζήτησαν από τον Μπιλ Κλίντον να σταματήσει αμέσως τις επιδρομές και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κοινή γνώμη αρχίζει να στρέφεται εναντίον της εμπλοκής των Αμερικανικών δυνάμεων στα Βαλκάνια. Question. If humanitarian reasons are why we are there, why haven't we been in fill in the blank? Indonesia, where there's ethnic conflict, the Sudan, where there has been ethnic conflict for years. Where were we then? Ο Μπιλ Κλίντον συσκέπτεται με τους στενούς συνεργάτες του. Φαίνεται πως φτάνει μέχρι και τον Λευκό Οίκο το ερώτημα και τι θα γίνει εάν δεν υψώσει λευκή σημαία ο Μιλόσεβιτς, σύμφωνα με δημοσκόπηση του περιοδικού Time που δημοσιεύεται στο τεύχος που θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα. Το 40% των ερωτηθέντων αποδοκιμάζει την επέμβαση του ΝΑΤΟ. Την εγκρίνει το 44%. Η ίδια εικόνα και όταν το ερώτημα αφορά τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Το 43% θεωρεί ότι η αμερικανική επέμβαση.